Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πλεύρη, είστε δικηγόρος και είμαι δικηγόρος, εκτός από βουλευτές. Και γνωρίζουμε και οι δυο ότι υπάρχουν στις φυλακές και ποινικά κρατούμενοι και πολιτικά κρατούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στις φυλακές με απόφαση πολιτικών δικαστηρίων και αναφέρομαι στην προσωποκράτηση άρθρα 1047 επόμενα κώδικα πολιτικής δικονομίας. Και αυτή θα ήταν η μοναδική μου απάντηση. Θα συνεχίσω, θα σας δώσω απάντηση και σε αυτό που λέτε, εάν δεν ήμασταν σε αυτή την αίθουσα. Νιώθω όμως ότι οφείλω να σας απαντήσω και πολιτικά. Και γνωρίζουμε επίσης και οι δύο, με την έτερη ιδιότητά μας των βουλευτών, ότι υπάρχουν σε ελληνικές φυλακές πολλοί κρατούμενοι, και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικοί κρατούμενοι επικαλούμενοι πολιτικά κίνητρα. Σε καμία περίπτωση ούτε εγώ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδεχόμαστε αυτόν τον χαρακτηρισμό, αλλά κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αυτοχαρακτηρίζεται. Εγώ λοιπόν σας λέω και ελπίζω να σας καλύπτω ότι εννοούσα τους πολιτικά κρατούμενους, οι οποίοι είναι κρατούμενοι με βάση απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, αλλά νομίζω ότι σας έχω δώσει επαρκή απάντηση και, και σε αυτό που εννοήσατε εσείς. Σε κάθε περίπτωση, λίγο σεβασμός όταν μιλάει κάποιος. Αυτό είναι θέμα του Προεδρείου. Δεν είναι κακό. Και σας προστάτευσα επαρκώς, νομίζω. Και επίσης θα ήθελα να μου δώσετε και εσείς απάντηση για όλα όσα είπα για τις απευθείας αναθέσεις κυρίας Νικολάου. Λοιπόν. Σαν δικηγόρος και σαν πολιτικός. Ο κύριος